Τεταμένη ατμόσφαιρα δημιουργεί στη Λατινική Αμερική η αύξηση των μεταναστευτικών ροών από τη Βενεζουέλα προς άλλες χώρες της περιοχής και η αυστηροποίηση των κανόνων εισόδου που επιβάλλουν κυβερνήσεις όπως του Περού και του Ισημερινού. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά των πιο πρόσφατων μέτρων αυτών της κυβέρνησης του Ισημερινού που πλήττουν εργαζόμενους από τη Βενεζουέλα έκαναν έξω από συνοριακό φυλάκιο εκατοντάδες άνθρωποι. Αισθάνομαι ανήμπορος, λέει αυτός ο νεαρός άνδρας. Η αλήθεια είναι πως έφτασα εδώ με την προσδοκία να βρω δουλειά και να φτιάξω μια καινούργια ζωή. Αλλά μας έκλεισαν την πόρτα. Μας ζητούν διαβατήρια και άλλα έγγραφα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους περισσότερους από εμάς, διότι δεν τα έχουμε και εδώ που είμαστε δεν μπορούμε να τα βρούμε. Μέχρι τώρα οι πολίτες της Βενεζουέλας εισέρχονταν στον Ισημερινό μόνο με την ταυτότητά τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, 2,3 εκατομμύρια πολίτες της Βενεζουέλας έχουν εγκαταλείψει τη χώρα το τελευταίο διάστημα με προορισμό την Κολομβία, τον Ισημερινό, το Περού και τη Βραζιλία. Στη βραζιλιανική πόλη Πακαράιμα, εξαγριωμένοι κάτοικοι επιτέθηκαν σε μετανάστες από τη Βενεζουέλα, εξαναγκάζοντάς τους να εγκαταλείψουν τη χώρα. Όλα ξεκίνησαν όταν η ιδιοκτήτης εστιατορίου έπεσε θύμα ληστείας και ξυλοκοπήθηκε. Η επίθεση αποδόθηκε σε μετανάστες.